Πρώτα απ' όλα, φίλες και φίλοι, ευχαριστώ για αυτή την τόσο θερμή υποδοχή. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί βουλευτές, υπουργοί, στελέχη της αυτοδιοίκησης, χαίρομαι πραγματικά που βρίσκομαι σε αυτή τη συνάντηση μαζί με τους δημάρχους και υποψηφίους, βεβαίως, δημάρχους και περιφερειάρχοι και αντιπεριφερειάρχες. Εύχομαι καλή επιτυχία στον Χρήστο Καρδαρά, στον Δημήτρη Τσατσαμπά, Γαϊδάρη, στον Γιώργο Καπλάνη, Αγία Βαρβάρα, στους Άγιους Ανάργυρους και Καματερό, τον Νίκο Σαράντη, τον Κώστα Λαλένη Περιστέρη, τον Στέφανο Βλάχο, Πετρούπολη, τον Νίκο Ζενέτο Ήλιον και βεβαίως και στον Γιάννη Σγουρό για την μεγάλη επιτυχία στις 7 Νοεμβρίου. Χρειαζόμαστε αυτές τις συναντήσεις για να λύσουμε τα σημερινά προβλήματα της πόλης μας, δηλαδή χρειαζόμαστε τη συμμετοχή των πολιτών, τον διάλογο, τη διαβούλευση μεταξύ μας, πολίτες, φορείς, αυτοδιοίκηση, κυβέρνηση και οι σημερινοί δήμοι και οι αυριανές περιφέρειες, αλλά και μαζί και οι επεξεργασμένες προτάσεις, τεκμηριωμένες, σωστές προτάσεις για να λύσουμε μεγάλα προβλήματα, αλλά και χρονίζοντα προβλήματα, όπως υπόθηκε, σε κάθε περιοχή, πόσο μάλλον στη Δυτική Αθήνα. Είναι προβλήματα σύνθετα, είναι προβλήματα χρόνια που πιέζουν όμως για λύσεις. Και δεν υπάρχουν οι μαγικές λύσεις. Αυτό που υπάρχει όμως και εμείς το διαθέτουμε είναι η βούληση να καθίσουμε μαζί και να λύσουμε τα προβλήματα. Και θα ξέρετε ότι αυτό κάνουμε, αυτό θα κάνουμε κοντά στην αυτοδιοίκηση. Να ξέρετε ότι η κυβέρνηση είναι κοντά σας. Χρειαζόμαστε βέβαια από εσάς και τη γνώση και την εμπειρία και τη φαντασία που γνωρίζετε από κοντά το κάθε τι των τοπικών ζητημάτων. Γι' αυτό και η αυτοδιοίκηση παίρνει ένα νέο ρόλο με την υπόθεση του Καλλικράτη. Αλλά η Αττική έχει τεράστιες δυνατότητες. Είναι πράγματι παράδοξο μια περιοχή της γης, της Ευρώπης αλλά και της Ελλάδας, από τις ομορφότερες, με τόσο όμορφη παράδοση, μνημεία, ιστορία, με τέτοιες κλιματικές συνθήκες, με τέτοιες δυνατότητες, με ένα τέτοιο περιβάλλον να έχει ουσιαστικά κακοποιηθεί από την κακή διαχείριση δυστυχών πολλών ετών. Και γι' αυτό ακριβώς εμείς θεωρούμε ότι μπορούμε, αξιοποιώντας τις τεράστιες δυνατότητες της Αττικής, να γίνει ένας τόπος ελκυστικός για επενδύσεις, αλλά ακόμα περισσότερο για τους ίδιους τους κατοίκους της περιοχής, για τους Έλληνες και τις Ελληνίδες που ζουν σε αυτές τις όμορφες περιοχές, που θα έπρεπε να είναι όμορφες περιοχές, να γίνουν πράγματι περιοχές με ποιότητα ζωής. Πόσο μάλλον ειδικά για την Δυτική Αττική, που είναι θύμα της έλλειψης προγραμματισμού, σχεδιασμού, είναι θύμα πελατειακών αντιλήψεων και προσεγγίσεων, που σημαίνει η έλλειψη προγραμματισμού, αλλά και βεβαίως και μιας ταξικής αντίληψης που ήθελε να κρατά περιοχές της Αττικής στην ανισότητα και βεβαίως και σε περιβαλλοντική υποβάθμιση. Γι' αυτό και ο Καλλικράτης, πριν έρθω στα ειδικότερα θέματα της περιοχής, είναι ένα μεγάλο στοίχημα. Σε 8 μέρες εκλέγουμε νέους δημάρχους, εκλέγουμε για πρώτη φορά περιφερειάρχη που θα διοικήσει την περιοχή για 4 χρόνια. Αυτός είναι ο πρώτος λόγος για τον οποίο αυτές οι αυτοδιοικητικές εκλογές δεν είναι σαν τις προηγούμενες. Είναι το εναρκτήριο λάκτισμα για την μεγαλύτερη μεταρρύθμιση που έγινε ποτέ για το πώς λειτουργεί το κράτος μας. Με τον Καλλικράτη κάνουμε τη νέα αρχή για τις σχέσεις κράτους, αυτοδιοίκησης, αλλά ακόμα περισσότερο για τον πολίτη. Είναι μια ειρηνική επανάσταση αποκέντρωσης των εξουσιών, των αρμοδιοτήτων, των πόρων και συμμετοχής του πολίτη, και γι' αυτό χρειάζεται η επιλογή των κατάλληλων δυναμικών προσώπων. Τα πρόσωπα που θα αναλάβουν θα πρέπει να είναι ικανά όχι μόνο να ασκήσουν αρμοδιότητες με τις εμπειρίες τους, αλλά και να πλάσουν τον νέο θεσμό στην πράξη, διότι σήμερα είναι νόμος του κράτους
Αύριο όμως θα είναι πραγματικότητα. Η πραγματικότητα αυτή όμως θα πρέπει να διαπλαστεί μέσα από την πράξη, μέσα από το περιεχόμενο, μέσα από τις πρωτοβουλίες που θα πάρει ο κάθε ένας δήμαρχος και βεβαίως και η περιφέρεια. Και αυτό αφορά όλους μας και άμεσα, διότι τα θέματα αυτά αφορούν την καθημερινότητα σε κάθε γειτονιά, σε κάθε περιοχή. Όμως αυτές οι εκλογές δεν έχουν μόνο έναν χαρακτήρα γύρω από τον Καλλικράτη. Βρίσκουν τη χώρα μας σε μια από τις πιο δύσκολες συγκυρίες δοκιμασίας, τόσο για τη χώρα βέβαια και για τους πολίτες. Γιατρεύουμε πληγές και λάθη του παρελθόντος, κυρίως για εγκληματικές πολιτικές του πρόσφατου παρελθόντος, που παραλίγο να βουλιάξουν τη χώρα ολόκληρη. Και είμαστε σε έναν δρόμο δύσκολο μεν, αλλά που θα μας βγάλει από το αδιέξοδο. Σε μια τέτοια συγκυρία, η ψήφος των πολιτών στις εκλογές είναι ψήφος αυξημένης ευθύνης. Ευθύνης απέναντι στην πατρίδα και το μέλλον της. Οι πολίτες της χώρας μας, όλοι μας, ψηφίζουμε, και αυτό είναι το δίλημα, και αποφασίζουμε για το αν η πατρίδα μας ολοκληρώνει την μεγάλη προσπάθεια που ξεκινήσαμε μαζί πέρσι, τέτοια εποχή, για τη σωτηρία και την αναμόρφωσή της, ή αν αφήνουμε την προσπάθεια στη μέση. Αν αφήνουμε τους κόπους και τις θυσίες που κάναμε εδώ και μήνες να πάνε χαμένες και γυρνάμε στο παρελθόν, σε όσα μας οδήγησαν εδώ. Ψηφίζουμε και αποφασίζουμε για το αν η χώρα μας χτίζει πάνω στην κοινωνική και πολιτική σταθερότητα. Αυτό που έχουμε κατακτήσει μέχρι σήμερα, που έχει ανάγκη η Ελλάδα για να ανασάνει και να γίνουν μεγάλες μεταρρυθμίσεις. Για να διατηρήσουμε και την αξιοπιστία που κερδίσαμε τον τελευταίο χρόνο απέναντι σε εταίρους ή απ' την άλλη μεριά, να ακολουθήσουμε μια πορεία αποσταθεροποίησης, δίνοντας δικαίωμα σε όσους επενδύουν στην αποτυχία μας και πολλοί επενδύουν και στο εξωτερικό, να ελπίζουν ότι θα κερδίσουν αυτό το στοίχημά τους. Θέλουμε να δώσουμε το δικαίωμα σε εκείνους στο εξωτερικό της χώρας μας ή αλλού, που θίγονται από τη μεγάλη προσπάθεια ριζικών αλλαγών που κάνουμε, δικαίωμα σε όσους είχαν μάθει να τρέφονται από το πελατειακό κράτος, να λειτουργούν παρασιτικά με τα χρήματα του ελληνικού λαού εις βάρους του κοινωνικού συνόλου, να εξασφαλίζουν αθέμητα προνόμια, που φοβούνται ότι εμείς είμαστε η παράταξη που δεν μοιράζει προνόμια, αλλά εγγυάται δικαιώματα για κάθε πολίτη, ισότητα για κάθε πολίτη στην παιδεία, στην υγεία, στην πρόνοια, στην περίθαλψη, στη συνταξιοδότηση. Αυτοί ελπίζουν να παραμείνει η Ελλάδα ίδια, για να υπηρετεί τα δικά τους συμφέροντα, χωρίς να αλλάξει τίποτα. Αυτό είναι το δίλημα των εκλογών. Και κάποιοι πίστεψαν ότι την ώρα που η χώρα οφείλει να είναι ενωμένη, να ολοκληρώσει τη μάχη για τη σωτηρία, αλλά και την αναμόρφωση της πατρίδας μας, νομίζουν ότι τώρα είναι κατάλληλη στιγμή να σπείρουν το διχασμό, να εκμεταλλευθούν τις δυσκολίες του κόσμου, τον δικαιολογημένο πόνο του κόσμου, που γνωρίζουμε όλοι, ναι, περνάμε δύσκολες στιγμές, και να αξιοποιήσουν αυτό τον πόνο για ψηφοθερικούς λόγους, αλλά μαζί να ξαναβάλουν τη χώρα σε περιπέτεια. Και καθόλου μακριά από αυτή τη λογική δεν είναι και όσα διακυβεύονται και στην αυτοδιοίκηση. Αν η πορεία της χώρας μας προς τη σωτηρία και την αναμόρφωση ανακοπεί, βεβαίως θα ανακοπεί και η πορεία αυτής της μεγάλης αλλαγής του Καλλικράτη, που είναι εξίσου μεγάλος στόχος για τις εκλογές. Αποτελεί και ο Καλλικράτης διαχωριστική γραμμή μεταξύ δύο διαφορετικών αντιλήψεων συντηρητικής πολιτικής και προοδευτικής πολιτικής. Η Νέα Δημοκρατία ποτέ δεν θέλησε η τοπική αυτοδιοίκηση να αποκτήσει ουσιαστικές αρμοδιότητες. Για έναν απλούστατο λόγο, ποτέ δεν θέλησε την πραγματική απελευθέρωση των δυνάμεων του ελληνικού λαού και των πολιτών, διότι έτσι θα μπορούσε πάντα να λειτουργεί με έναν πελατειακό τρόπο, να είναι υποχρεωμένη η αυτοδιοίκηση, εξαρτημένη η αυτοδιοίκηση σε κάποιους παράγοντες της πολιτείας, της κυβέρνησης, της κομματικής πελατειακής λογικής, μαζί βεβαίως και οι πολίτες. Εμείς αποφασίσαμε
να απελευθερώσουμε τον πολίτη, να απελευθερώσουμε την αυτοδιοίκηση, να σπάσουμε τα δεσμά αυτού του συγκεντρωτικού κράτους που θέλει εξαρτημένους πολίτες. Αυτή είναι η θεσμική μεταρρύθμιση που τολμήσαμε. Και είπαμε ναι, να δώσουμε αυτή την ελευθερία. Γιατί είναι και μέσα στη φιλοσοφία μας. Είναι μέσα στη φιλοσοφία του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήματος που πάλεψε για την απελευθέρωση, την ελευθερία της χώρας μας. Σήμερα δημιουργούμε τις συνθήκες μιας εσωτερικής απελευθέρωσης που κάναμε δυστυχώς και εμείς χρόνια να φτάσουμε ως εδώ, ως παράταξη, αλλά το αποφασίσαμε, το θεσμοθετήσαμε και αύριο το υλοποιούμε μέσα από τις εκλογές και τα πρόσωπα τα οποία επιλέγουμε. Είναι ακριβώς αυτή η απελευθέρωση που θα μας επιτρέψει η Ελλάδα να μην βασίζεται σε δάνειες δυνάμεις, να μην είμαστε εξαρτημένοι, να φύγουμε από τις λογικές των επιτηρήσεων που μας έφεραν οι προηγούμενες κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας. Θα έχουν αρμοδιότητες οι Δήμοι, περιφέρειες, πόρους για την επίλυση σημαντικών θεμάτων. Θα έχουν λόγο πια και ρόλο για τα θέματα ανεργίας, τα θέματα παιδείας, τα θέματα της υγείας, των νοσοκομείων, της πρόνοιας, της ποιότητας ζωής στις τοπικές κοινωνίες. Διότι πιστεύουμε εμείς ότι όσο πιο κοντά στον πολίτη, όσο πιο κοντά στο πρόβλημα, τόσο καλύτερα μπορούν οι αρχές να διαχειριστούν σωστά, δημοκρατικά, ευαίσθητα, ανθρώπινα τα προβλήματα, αποτελεσματικά τα προβλήματα. Πώς θα μπορεί να διοικείται ουσιαστικά ένα νοσοκομείο από κάποιο υπουργείο μακριά, είτε είναι σε άλλη περιοχή της Ελλάδας, είτε είναι και στη Δυτική Αττική. Χρειάζεται να απελευθερώσουμε ακριβώς αυτές τις δυνάμεις. Στην Αττική, μια περιφέρεια με πολλά προβλήματα και μεγάλες προκλήσεις στον τομέα του περιβάλλοντος, της πράσινης ανάπτυξης, της υγείας, της περίθαλψης, της εκπαίδευσης, έχουμε υποψήφιο τον Γιάννη Σγουρό. Έχει αποδείξει ότι είναι μαχητής. Ξέρει καλά τη δουλειά. Την κάνει καλά. Τα αποτελέσματα που παραδίδει στην Νομαρχία Αθηνών είναι απόδειξη αυτής της ικανότητάς του. Άνθρωπος με γνώση, πείρα, ανδιαμφισβήτητη ικανότητα, αποτελεσματικότητα να διαχειριστεί τα κοινά μιας περιφέρειας 4 εκατομμυρίων κατοίκων. Να ξέρεις, Γιάννη, στηρίζουμε το πρόγραμμα που έχεις παρουσιάσει και θα μας έχεις άρρωγους κοντά σου σε όλες τις προσπάθειες να γίνει πραγματικότητα, να υλοποιηθεί αυτό το πρόγραμμα προς όφελος της Αττικής και των κατοίκων που ζουν εδώ. Φίλες και φίλοι, όπως είπα και προηγουμένως, αυτή η μεγάλη περιοχή που λέγεται Δυτική Αθήνα, Δυτική Αττική, χρειάζεται σήμερα λύσεις. Το πάρκο Αντώνη Τρίτσι είναι προφανώς μια ανάσα για την περιοχή. Έχει αποφασιστεί και προχωρά με αναβάθμιση, επέκταση των πράσινων δραστηριοτήτων για όλους τους πολίτες μέσα στο πάρκο, καλύτερη συντήρηση και χρηματοδότηση. Δεν είναι βέβαια μόνο το πάρκο πανάκια για όλα τα προβλήματα της περιοχής σας, ούτε θέλουμε να περιοριστούμε σε αυτό. Σε συνεργασία με τις αυριανές διοικήσεις των Δήμων και της Περιφέρειας, θέλουμε να μετατρέψουμε την Δυτική Αθήνα σε μια πλευρά της πόλης μας που προσφέρεται για να ζήσουμε καλά όσο και κάθε άλλη περιοχή. Να αποκατασταθούν αδικίες, να μπει μια τελεία στις δραστηριότητες που την επιβαρύνουν. Αγία Βαρβάρα, Άργη Ανάργυρη, Ζεφύρι, Ήλιον, Πετρούπολη, Καματερό, Περιστέρι, Εγάλαιο, Πετρούπολη και Χαϊδάρι κατά κανόνα προέκυψαν από την διαδοχική πολεοδόμηση της αυθαίρετης δόμησης και άρα έχουν τα προβλήματα που πηγάζουν από αυτόν τον άνερχα αναπτυγμένο οικιστικό ιστό. Η μη διάθεση πόρων ως σήμερα για απαλωτριώσεις, αλλά και για τα αναγκαία έργα κοινωνικής και τεχνικής υποδομής έχουν σαν αποτέλεσμα την πολύ πυκνοκατοίκηση, τις πυκνοκατοικημένες πόλεις και γειτονιές που έχουν βέβαια και την έλλειψη δημόσιων χώρων, ελεύθερων χώρων, έχουν την όξυνση, όπως ακούσαμε, της κυκλοφοριακής δυσλειτουργίας, μαζί τη ρύπανση της ατμόσφαιρας, μαζί και του περιβάλλοντος ευρύτερα και την ανάγκη για τόσες υποδομές κοινωνικές όπου δεν υπάρχουν πια και οι χώροι.
Ένα από τα μεγαλύτερα παραδείγματα, το είπατε κι εσείς προηγουμένως, προφανώς και στο κοινό, αλλά και οι δήμαρχοι, είναι η διαχείριση των απορριμμάτων. Και τα τελευταία 30 χρόνια χωροθετείται η διαχείριση των απορριμμάτων του λεκανοπεδίου. Εμείς λέμε ότι οι δραστηριότητες για τη διαχείριση των απορριμμάτων πρέπει πλέον να επιμεριστούν και με διαχείριση και σε άλλες περιοχές, αλλά και με κατασκευή των εγκαταστάσεων επεξεργασίας των απορριμμάτων, ακόμα και στα Άνω Λιώσια και στη Φυλή, που θα ελαχιστοποιήσει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την λειτουργία του χιτά φυλής, που θα λειτουργεί πια ως χιτή, μειώνοντας έτσι την επικινδυνότητα των εναποθετημένων απορριμμάτων. Έτσι, με τις πρακτικές αυτές, με τις πολιτικές αυτές, θα έχουμε θετικές επιπτώσεις, όπως με την μεγιστοποίηση της ανακύκλωσης, ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα, ένα πρόγραμμα που θα μπορεί να έχει και όφελος και να είναι και κερδοφόρο και την προώθηση της κομποστοποίησης. Όπως καταλαβαίνετε, είναι ένα τεράστιο πρόγραμμα στο οποίο θα πρέπει να συνεργαστούν κυβέρνηση, αυτοδιοίκηση, πολλές πρωτοβουλίες ιδιωτικές, αλλά και βεβαίως ακόμα και τα σχολεία μας, για να μπει μια άλλη αντίληψη όταν μιλάμε για ανακύκλωση των απορριμμάτων. Φίλες και φίλοι, η πράσινη ανάπτυξη δεν είναι μια έννοια για την ελίτ. Δεν είναι μια έννοια πολυτέλειας. Γιατί παλιά έτσι λέγανε, τα θέματα περιβάλλοντος είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί εκείνους που έχουν μια ευαισθησία και έχουν και το χρόνο και τα χρήματα να ασχοληθούν την προστασία των ζώων κτλ. Φίλες και φίλοι, η πράσινη ανάπτυξη είναι βαθιά ταξικό ζήτημα. Είναι βαθύτατα ταξικό ζήτημα. Και η υποβάθμιση του περιβάλλοντος χτυπά πρώτα απ' όλα τις φτωχότερες περιοχές της χώρας μας, αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο. Γι' αυτό για μας η πράσινη ανάπτυξη είναι συνδεδεμένη με μια πολιτική, κοινωνική, τη σοσιαλιστική μας ιδεολογία, είναι ακριβώς να εγγυηθούμε ότι κανένας πολίτης δεν έχει χειρότερη μοίρα από κάποιον άλλον. Αντίθετα, έχει καλή μοίρα με την έννοια των ίδιων συνθηκών ποιότητας ζωής, αλλά και καλυτέρευσης της ποιότητας ζωής, διότι δυστυχώς σε πάρα πολλές περιοχές της Αττικής έχουμε την υποβάθμιση του περιβάλλοντος και της ποιότητας της ζωής. Γι' αυτό ακριβώς για μας η πράσινη ανάπτυξη είναι και μια ταξική υπόθεση και η αξία της ζωής για μας και του περιβάλλοντος στη Δυτική Αττική και Αθήνα είναι ισότιμη με αυτή σε κάθε άλλη γωνιά της Αττικής και της Ελλάδας. Είναι το ίδιο που ισχύει και για το δικαίωμα σε ένα υγιές, ισορροπημένο περιβάλλον, στην αηφόρο χρήση του εδάφους, του αέρα και των υδάτων. Γι' αυτό πλέον δεσμευόμαστε για έναν σχεδιασμό και δημιουργία κοινόχρηστων χώρων, πρασίνου, αναψυχής, ανάπλαση ικανών τμήματων της Δυτικής Αθήνας και Αττικής, με κρατική ευθύνη, σε συνεργασία πάντα με την αυτοδιοίκηση, ως αντιστάθμισμα για την επιδεκαετίες φιλοξενία των απορριμμάτων της Αττικής. Και σε όσον αφορά την χωροθέτηση, θα κάνουμε κάθε προσπάθεια μαζί σας να αποτρέψουμε πλέον από την περιοχή τις δραστηριότητες εκείνες που επί χρόνια την επιβαρύνουν. Φίλες και φίλοι, αυτή η περιοχή μπορεί με στρατηγικές, μικρές και μεγάλες επεμβάσεις να γίνει και ανθρώπινη και ποιοτική, με περισσότερους ανοιχτούς δημόσιους χώρους, πεζόδρομους, ποδηλατόδρομους όπως και ακούσατε, πυκνά δίκτυα δημόσιας συγκοινωνίας. Ήδη εμείς και σε άλλες περιοχές της Αθήνας ανοίγουμε το δρόμο για πράσινες περιοχές όπως είναι στο Δέλτα του Φαλήρου, στο παλιό αεροδρόμιο και αυτά θα δώσουν ανάσα και σε αυτές τις περιοχές να μπορούν να αναπλαστούν. Σε συνεννόηση με το Υπουργείο για την Κλιματική Αλλαγή Περιβάλλοντος, μαζί με την Υπουργό την Τίνα Τριμπίλη, καταθέτω σήμερα 5 συγκεκριμένες προτάσεις για την περιοχή. Προκυρήσουμε άμεσα τον αρχιτεκτονικό διαγωνισμό για την πλατεία Αγίου Στυλιανού στο Δήμο Ζεφυρίου, που επιλέξαμε με τη συνεργασία της Δημοτικής Αρχής για την αναβάθμιση της ζωής, που σημαίνει πρώτα απ' όλα αναβάθμιση του δημόσιου χώρου. Μέσω αυτού του διαγωνισμού θα αναζητηθούν όλοι οι τρόποι διαμόρφωσης του ελεύθερου χώρου που να γίνονται σεβαστοί και να ικανοποιούν τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας και των πολιτών.
Προχωράμε σε απαλωτριώσεις τριών νέων χώρων που θα αποδοθούν στους Δήμους για να διαμορφωθούν σε ανοιχτούς χώρους πρασίνου σύμφωνα με τις ανάγκες τους. Πρόκειται για έναν χώρο περίπου 1.600 τετραγωνικών μέτρων στο Καματερό και δύο χώρους 2.200 τετραγωνικών μέτρων στους Αγίους Αναργύρους που θα απαλωτριωθούν με χρήματα από τα πρόστιμα για τους ημιυπαίθριους χώρους που μαζεύονται από το Πράσινο Ταμείο. Αυτή ήταν και η φιλοσοφία του Πράσινου Ταμείου που δημιουργήσαμε πριν από λίγους μήνες, όπου αυτά τα χρήματα που μαζεύονται από τους ημιυπαίθριους χώρους θα αποδίδονται ξανά στην τοπική κοινωνία για να διαμορφώσουν χώρους πρασίνου, αλλά και άλλες δραστηριότητες για την καλυτέρευση της ποιότητας ζωής σε κάθε γειτονιά. Για την απόκτηση κοινόχρηστων χώρων και πρασίνου ανάμεσα σε μικρά οικοδομικά τετράγωνα θα εφαρμοστεί κατεξοχήν στη Δυτική Αττική το πρόγραμμα Αθήνα επί 4, όπως προβλέπεται στην παρουσίαση που έγινε πριν μια εβδομάδα από το ΙΠΕΚΑ, δηλαδή θα μετατραπούν δρόμοι και δημόσιοι χώροι πρασίνου και αναψυχής της γειτονιάς σε περιοχές που θα μπορούν να είναι για τους πολίτες, θα αποδοθούν στους πολίτες. Ο ορεινός όγκος του ΕΓΑΛΕΟ διαμορφώνεται επιτέλους ένα ενιαίο πάρκο με δύο μεγάλες περιοχές αναψυχής, της δυτικής και της βορειοδυτικής πύλης της Αθήνας. Η διαμορφωμένη σε χώρους αναψυχής αθλητισμού και πολιτισμού, λατομική χώρη της Πετρούπολης και του Καματερού θα αποτελούν εισόδους στο όρος ΕΓΑΛΕΟ. Το όρος ΕΓΑΛΕΟ θα συνδεθεί με τις αστικές περιοχές και τις περιοχές πρασίνου με δίκτυο πεζοδρόμων. Θυμάμαι ότι αυτό ήταν ένα αίτημα και παλαιότερο, όταν είχαμε ξανά πολλές φορές επισκεφθεί την περιοχή. Θα ενδυναμωθούν οι δραστηριότητες πολιτισμού σε χώρους όπως το ΚΕΒΟΠ Χαϊδαρίου, που παραμένει ενεργό, ενώ προβλέπεται να απομακρυνθεί σύμφωνα με το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο του 1990. Έχουν γίνει πολλές προτάσεις για την απόδοση του χώρου σε κοινοβουλής λειτουργίες, αναψυχή, πολιτισμό, πράσινο, και αυτό αποφασίζουμε να επιδιωχθεί το συντομότερο, ώστε να εξυπηρετηθούν ακριβώς αυτές οι δράσεις που η τοπική κοινωνία έχει προτείνει. Φίλες και φίλοι, όλα αυτά είναι μόνο μερικά από τα παραδείγματα για το τι μπορούμε να κάνουμε, πώς μπορούμε να αλλάξουμε τη ζωή, αν συνεργαστούμε όλοι μαζί για έναν κοινό στόχο. Όχι μόνο εδώ, αλλά και σε ολόκληρη τη χώρα. Γι' αυτό στις 7 Νοεμβρίου όλοι οι Έλληνες επιλέγουμε με την ψήφο μας ανθρώπους που νοιάζονται για τον πολίτη. Καταψηφίζουμε εκείνους που νοιάζονται μόνο και μόνο για την καρέκλα, που πιστεύουν μόνο ότι είναι ικανοί να υπηρετήσουν ιδιωτελή συμφέροντα και πελατειακές λογικές. Όρους δηλαδή που προσπαθούν να μετατρέψουν τις αυτοδιοικητικές εκλογές σε αμφισβήτηση της πορείας για τη σωτηρία της χώρας. Το αδιανόητο είναι ότι είναι οι ίδιοι που οδήγησαν τη χώρα σε αυτή την οδυνηρή περιπέτεια. Φίλες και φίλοι, δική μου υποχρέωση και καθήκον είναι να είμαι απόλυτα ειλικρινής απέναντι στους πολίτες. Φτάσαμε σε οριακό σημείο πέρσι. Ένα βήμα πριν τη χρεοκοπία. Ένα βήμα πριν από το να μην μπορέσουμε να πληρώσουμε συντάξεις, σχολεία, μισθούς, νοσοκομεία, δήμους, περιφέρειας, έργα για τους πολίτες. Όμως με τον αγώνα μας καταφέραμε αυτό που μας έλεγαν ότι ήταν ακατόρθωτο. Και σήμερα βαδίζουμε σταθερά στο δρόμο της σωτηρίας και της αναμόρφωσης. Πολλοί είχαν ποντάρει στην ήττα της Ελλάδας και εμείς αυτούς καταφέραμε να διαψεύσουμε. Αν η πορεία αυτή αμφισβητηθεί, είναι παραπάνω από υπαρκτός ο κίνδυνος να υπονομευθούν ακόμα και οι θυσίες όλων μας, όλων σας, που έχουν βοηθήσει ακριβώς στο να ξαναβρούμε μια σταθερότητα και αξιοπιστία. Διότι με κόπο και θυσίες πείσαμε ότι και θέλουμε και μπορούμε να βάλουμε τάξη στα του οίκου μας, πείσαμε ήδη πολλούς, όχι ακόμα όλους, ότι μπορούμε να γλιτώσουμε τη χώρα μας από τη χρεοκοπία. Με κόπο αποκτήσαμε αυτή την αξιοπιστία και μαζί και το δικαίωμα να υψώνουμε το ανάστημά μας για να προστατεύσουμε τα συμφέροντα της χώρας μας. Όπως χθες και προχθές στη Σύνοδο της Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρωτοστατήσαμε να αποτρέψουμε την αποδοχή μιας απαράδεκτης πρότασης να στερούνται το δημοκρατικό δικαίωμα της ψήφου τους όσες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως εμείς, έχουμε
έχουν δημοσιονομικά προβλήματα. Είχα το χρέος, το καθήκον, αλλά ακριβώς διότι η Ελλάδα είχε αποδείξει ότι είναι αξιόπιστη χώρα, είχα το χρέος και το καθήκον να δώσω τη μάχη, διότι κατανοείται ότι το να αφαιρεθεί η ψήφος από μια χώρα που έχει δώσει και αγώνες για τη δημοκρατία, το να αφαιρεθεί η ψήφος σε μια Ευρωπαϊκή Ένωση που έχει ταυτιστεί με την έννοια της δημοκρατικής ανάπτυξης της Ηπείρους από τη Δύση μέχρι την Ανατολή, από τον Νότο μέχρι και το Βορρά, θα ήταν μια απαράδεκτη αποδοχή, πρώτα απ' όλα ήττας της ίδιας της Ευρώπης, αλλά και δεύτερον θα ήταν και μια στέρηση από έναν λαό ο οποίος έχει δείξει με τους αγώνες του ότι δεν κάνει πίσω όταν είναι θέματα ανεξαρτησίας, όταν είναι θέματα ελευθερίας, όταν είναι θέματα δημοκρατίας. Ναι, μπορούμε να υπομείνουμε τις δυσκολίες τις οικονομικές για να ανορθώσουμε την οικονομία μας, αλλά δεν θα μας στερήσει κανένας το δικαίωμα να έχουμε λόγο και ψήφο σε αυτή την ευρωπαϊκή οικογένεια. Και βέβαια θα έπρεπε σε αυτόν τον αγώνα να έχουμε μια αξιωματική αντιπολίτευση που στηρίζει τις προσπάθειες και έχουμε δυστυχώς μια αντιπολίτευση αξιωματική που λέει διαφορετικά στο εξωτερικό και διαφορετικά στο εσωτερικό για πάλι ψηφοθερικούς λόγους. Αλλά εμείς παλέψαμε και κατακτήσαμε αυτό το δικαίωμα και να μιλάμε με αξιοπιστία αλλά και να προστατεύουμε το δικαίωμα της ψήφου. Γι' αυτό και η ψήφος, πρέπει να θεωρήσουμε και η ψήφος μας, την οποία μεθαύριο στις 7 Νοεμβρίου εμείς ασκούμε αυτό το δικαίωμα, είναι ένα ιερό δικαίωμα και είναι ένα δικαίωμα το οποίο δεν θα πρέπει να επεμβολήσει κανείς. Καλώ όλους σε συμμετοχή στις εκλογές στις 7 Νοεμβρίου, διότι είναι αυτό ένα ιερό δικαίωμα, αλλά είναι και ψήφος ευθύνης για τη χώρα μας, για την πατρίδα μας, για την αυτοδιοίκησή μας. Φίλες και φίλοι, έχουμε χρέος, φίλες και φίλοι, να μην καταστούμε όμοιροι τυχοδιοκτισμών που έχουν μόνο μικροκομματικά εκλογικά ωφέλη. Και επαναλαμβάνω, σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο δεν υπάρχει άλλη λύση παρά να μιλήσει ο ελληνικός λαός, διότι στη δημοκρατία δεν υπάρχουν αδιέξοδα. Η σωτηρία και αναμόρφωση της χώρας μας είναι υπόθεση του λαού, όχι κάποιας πολιτικής ελίτ, σίγουρα όχι αυτών των πελατειακών συμφερόντων που θέλουν να σταματήσουν την πορεία για την αναμόρφωση της χώρας. Είμαι βέβαιος ότι οι πολίτες αυτής της χώρας, στη συντριπτική πλειοψηφία τους, ο λαός μας που θέλει να δει την Ελλάδα να αλλάζει, να μετατρέπεται σε μια καλύτερη και δικαιότερη χώρα, ανεξάρτητη από δάνειες δυνάμεις επιτηρητές, ο λαός είναι σύμμαχος σε αυτές τις προσπάθειες. Γνωρίζω ότι οι δυσκολίες είναι μεγάλες, δεν θέλω να αεροποιήσω τα πράγματα. Ο δρόμος που επιλέγουμε δεν είναι ο εύκολος δρόμος, θέλει υπομονή, επιμονή, αλλά είναι ο μοναδικός δρόμος για την ελπίδα και την ευημερία της χώρας. Και τα πρώτα σημάδια αυτής της ελπίδας ήδη φαίνονται από παντού. Αναγνωρίζεται σε όλο τον κόσμο η προσπάθεια που κάνει ο ελληνικός λαός, που κάνει η Ελλάδα για να βάλει τάξη στα του οίκου της και βεβαίως να προχωρήσει τις μεγάλες αλλαγές που ζητά επιτέλους ο ελληνικός λαός. Και οι θυσίες πιάνουν τόπο. Σε 7 Νοεμβρίου με την ψήφο μας στέλνουμε ένα ξεκάθαρο πολιτικό μήνυμα και μέσα και έξω από την Ελλάδα. Η σταθερή πορεία σωτηρίας, αναμόρφωσης της Ελλάδας δεν ανακόπτεται, δεν αποσταθεροποιείται. Όλοι οι Έλληνες, όλες οι Ελληνίδες πήραμε πριν από ένα χρόνο την τύχη της Ελλάδας στα χέρια μας. Θα κάνουμε τα πάντα για να τη δούμε ξανά περήφανη, σίγουρη, δίκαιη, ανθρώπινη, μια Ελλάδα της αξίας, μια Ελλάδα που αξίζει στους Έλληνες. Είμαστε μαζί, είμαστε δύναμη αλλαγής και είμαι βέβαιος ότι θα πετύχουμε. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη και καλή νίκη στους υποψηφίους μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ.